Ευχαριστήσουμε πολύ εκ μέρους του Ινστιτούτου Κομμούνα για την, τους συνομιλητές για την αποδοχή της πρόσκλησης σε αυτή τη συζήτηση. Εγώ θέλω να κάνω καταρχήν ένα σχόλιο. Τα πιο πολλά από αυτά τα είπε και προηγουμένως ο Χρήστος σε σχέση με την εποχή πριν το Πολυτεχνείο, αλλά νομίζω ότι έχει σημασία να δώσουμε έμφαση σε κάποια στοιχεία. Το πρώτο είναι, ακριβώς επειδή υπάρχει μια γενιά η οποία δεν έχει ζήσει στο πετσί της την πίδα του εμφυλίου, επανέρχεται ξανά μια πολύ πλατιά στρατηγική συζήτηση ανάμεσα και σε νέους και νέες και των Λαμπράκηδων και του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, και εμφανίζονται μέσα στο μαζικό κίνημα της δεκαετίας του 60, αρχίζουν να εμφανίζονται ξανά οργανώσεις επαναστατικής αριστεράς, κέντρο τσιμιστές και διάφορες οργανώσεις μαοϊκών. Προφανώς και όλοι πιάστηκαν στον ύπνο με το πραξικόπημα στις 21 Απριλίου του 67. Και από την επόμενη μέρα το ερώτημα του γιατί ένα μαζικό κίνημα και πολύ μαχητικό ιτήθηκε αμαχητή στην πραγματικότητα με το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου ήταν ένα ερώτημα το οποίο βάλετε πάρα πολύ και στις συζητήσεις των αγωνιστών, αλλά και στις συζητήσεις μεταξύ στελεχών της αριστεράς. Παρότι δεν δίνεται ιδιαίτερη σημασία στις ενέργειες πιο συμβολικού χαρακτήρα που γίνονταν τα πρώτα χρόνια της αντιδικτατορικής πάλης, νομίζω ότι χρειάζεται ιδιαίτερη έμφαση στο ότι ήταν πολύ μικρές ομάδες και δίκτυα που δρούσαν κάτω από πολύ σκληρούς όρους παρανομίας και με έναν πολύ συνωμοτικό τρόπο λειτουργίας, αλλά κατάφεραν να κρατήσουν αναμένο το κερί της αντίστασης. Και αν δεν υπήρχαν αυτοί, αντιμετωπίζαν ένα διέξοδο. Η πολιτική κριτική, για παράδειγμα, στις βομβιστικές επιθέσεις, ότι αυτό το πράγμα είναι μια ατομική τρομοκρατική πράξη και δεν έχει να κάνει με τη βία του μαζικού κινήματος, σε σχέση με τη συνωμοτική λειτουργία, αλλά και την καταστολή που αντιμετώπιζαν, δημιουργούσαν ερωτήματα. Δημιουργούσαν ερωτήματα ότι με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούμε να ρίξουμε τη Χούντα. Άρα άρχισε ήδη να δημιουργείται το ερώτημα εάν μπορεί να υπάρξει άλλος δρόμος για να οικοδομηθεί ένα κίνημα το οποίο θα μπορέσει να ανατρέψει τη δικτατορία. Αυτά εισαγωγικά. Εγώ θέλω να βάλω στη συζήτηση δύο σημεία. Το ένα είναι για το φοιτητικό κίνημα πριν την εξέγερση και το άλλο για την ίδια την εξέγερση. Στην πραγματικότητα μέχρι το 1972 δεν υπήρχε φοιτητικό κίνημα. Πέρα από τα βιβλία που ανέφερε ο Σύντροφος Οπηλιάτος, υπάρχει και ένα εξαιρετικό βιβλίο του Ολύμπιου Καφέρνου για το αντιδικτατορικό φοιτητικό κίνημα με πάρα πολλές και μαρτυρίες κτλ. Ο ίδιος ήταν φοιτητής στην εξέγερση του Πολυτεχνείου και παρουσιάζει την κατάσταση στο Πανεπιστήμιο μέχρι το 1972, όταν ο φοιτητικός χώρος ήταν τελείως διασπασμένος. Υπήρχαν κάποιες παρέες ανθρώπων που μπορεί να είχαν κάποιες πιο δημοκρατικές ιδέες, κάποιες πιο προοδευτικές ιδέες ή να τους άρεσε κοινή μουσική, ροκ κτλ. Αλλά η μία παρέα με την παραδίπλα παρέα δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους. Υπήρχε πολύ μεγάλος φόβος να συζητήσουν μεταξύ τους κτλ. Γιατί εμφανίζεται μετά το 1972 το φοιτητικό κίνημα και πώς έρεται αυτή η πολυδιάσπαση που υπάρχει στον φοιτητικό χώρο. Το πρώτο είναι η μαζικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης, δηλαδή πλέον την καταπίεση των φτωχών, εργατικών, λαϊκών στρωμάτων στην κοινωνία, αυτή η πίεση μπαίνει μέσα στο πανεπιστήμιο. Επειδή τα παιδιά πλέον της εργατικής τάξης είναι στο πανεπιστήμιο, μεταφέρουν αυτή την πίεση από τις οικογένειές τους. Το δεύτερο είναι ότι το πανεπιστήμιο ως συλλογικός χώρος, σε αντίθεση με τη γειτονιά, με τους χαφιέδες κτλ. Την εποχή της δικτατορίας, ήταν σχετικά πιο εύκολο να σπάσει τρομοκρατία. Και υπήρχε πιο εύκολο έδαφος να αναπτυχθεί αντίσταση. Εδώ, εγώ τουλάχιστον και από μαρτυρίες αλλά και από τις αναφορές και τις βιβλιογραφικές που υπάρχουν, μάλλον υπήρχε μια υποτίμηση του κουντικού καθεστώτος απέναντι στους φοιτητές.
αφού ελέγχουμε όλη την κοινωνία με καταστολή, με διώξεις κτλ., έχουμε στείλει και τους κομμουνιστές φυλακή, εξορίες, βασανιστήρια, δολοφονίες και ούτω καθεξής, θα ελέγξουμε και τους φοιτητές. Αυτοί δεν πρόκειται να κάνουν, δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα. Είχαν πολύ λαθημένες εκτιμήσεις για την δυναμική που μπορεί να έχει το φοιτητικό κίνημα. Και το τρίτο σημείο νομίζω ότι μάλλον ήταν περισσότερη από ό,τι είπαν οι δύο προηγούμενοι ομιλητές, ήταν μεγαλύτερη επίδραση του Μάη του 68 στη φοιτητική νεολαία. Περιέγραφε ο σύντροφος ο Νταβανέλος στις συζητήσεις για το Μάη του 68 πώς ξεσπούσαν αυθόρμητες διαδηλώσεις μετά από μέσα από κινηματογράφους που μπορεί να υπήρχαν κάποιες ταινίες από συναυλίες για το Woodstock, όπου επειδή δεν μπορούσε η Χούντα να κόψει τις αμερικάνικες ταινίες γιατί στηριζόταν από τις ΗΠΑ, έχουμε τους υπότιτλους, αλλά οι γροθιές και το Peace και το σήμα της ειρήνης είναι πράγματα τα οποία δεν χρειάζονταν μετάφραση, και αυτό αυθορμήτως μπορεί να μετατρεπόταν σε μια μικρή διαδήλωση, μια μικρή διαμαρτυρία απέναντι στην καταπίεση της Χούντας, και άρχισε και η νεολαία να ζει με διαφορετικό τρόπο. Να ακούει άλλη μουσική, να διαβάζει διαφορετικά πράγματα, και νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει και με την προσφορά της αριστεράς σε επίπεδο πολιτισμού και τα λοιπά πριν τη δικτατορία. Και υπήρχε και μια πολύ αποκλειστική χουντική ιδεολογία, δηλαδή το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, πέρα από ότι δεν είχε στην πραγματικότητα λαϊκή στήριξη σε όλη την κοινωνία, πόσο μάλλον σε νέους ανθρώπους όπου τα ερεθίσματά τους αρχίζουν πλέον να είναι διαφορετικά, έρχονται από το εξωτερικό. Υπάρχουν μαρτυρίες ότι πολλά δωμάτια φοιτητών πλέον έχουν αφήσεις του Τσε Γκεβάρα, έχουν αφήσεις με οδοφράγματα από το Παρίσι κτλ. Στην πραγματικότητα, εκεί το σημείο το οποίο ξεκινάει η διαδικασία για να εμφανιστεί το φοιτητικό κίνημα είναι ο Δεκέμβριος του 1971, όπου στο πλαίσιο της πολιτικής φιλελευθερωποίησης της Χούντας, ο Παπαγγελής ανακοινώνει ότι θα γίνουν φοιτητικές εκλογές κάποια στιγμή, προφανώς υπό την ευθύνη της Χούντας, θα προσπαθήσουν να τις ελέγξουν κτλ. Οι φοιτητικές εκλογές και μόνο η ανακοίνωσή τους αρχίζει και δημιουργεί μια πολύ μεγάλη συζήτηση και αφορμή για να εκφραστεί συσσωρευμένη αγανάκτηση απέναντι στο χουντικό καθεστώς. Είναι η πρώτη φορά που αυτές οι απομονωμένες παρέες που έλεγα προηγούμενα αρχίζουν να συναντώνται μεταξύ τους και να γνωρίζονται γιατί θα έχουν εκλογές. Άρα υπάρχει μια διαδικασία που όσο και να ήθελε η Χούντα να την ελέγξει, να την επιβάλλει, να την διαθοδηγήσει, ήταν τέτοιο το κλίμα μέσα στο Πανεπιστήμιο που δεν μπορούσε να είναι έτσι τα πράγματα. Στις πρώτες στημένες εκλογοαπολογιστικές συνελεύσεις που γίνονται για να προετοιμάσουν τη διαδικασία των εκλογών, προφανώς η Χούντα, εκτός από ελέγξεις εξαιρέσεις, καταφέρνει να ελέγξει σχεδόν όλα τα διοικητικά συμβούλια. Απομονώνονται οι εκοφύτες και οι χουντικοί μέσα στο Πανεπιστήμιο του Λουδουσού, απομονώνονται τους φοιτητές. Και είναι η πρώτη φορά που αρχίζουν να εκλέγονται επιτροπές αγώνα από τους φοιτητές, όπου σε αυτές τις επιτροπές αγώνα εκλέγονται συνδικαλιστές κυρίως της ΑΔΕΦΕ, της ΚΝΕ και του Ρίγα Φεραίου. Και πλέον οι χουντικοί μετά από αυτή τη διαδικασία δεν τολμούν στην πραγματικότητα να εμφανιστούν στα προάβλια των σχολών. Είναι πλήρως απομονωμένοι από την πλειοψηφία των φοιτητών. Ξεκινάει τότε μια διαδικασία η οποία ήταν πολύ μετρημένη πολιτικά, αλλά πολύ κρίσιμη και για να βρεθούν από τις διάφορες σχολές, οι διάφορες επιτροπές αγώνα και οι διάφοροι φοιτητές που θέλουν να αντισταθούν στο χωτικό καθεστώς. Ήταν μια διαδικασία συλλογής υπογραφών για να γίνει προσφυγή στα δικαστήρια, γιατί δεν ήταν δημοκρατική διαδικασία που εκλέχτηκαν τα στημένα τους στους εκλογοαπολογιστικές συνελεύσεις και ψάξιμο των καταστατικών των φοιτητικών συλλόγων κτλ. Τότε αρχίζει αυτές οι απομονωμένες παρέες που συναντώνται, αρχίζουν να συγκροτούν πυρήνες που συζητάνε μεταξύ τους, δειλά-δειλά συντονίζουν τη δράση τους, και αυτό οδηγεί σε μια διαρκή διεύρυνση του κύκλου των φοιτητών και των φοιτητριών που αρχίζουν και εκφράζονται και δρούν ανοιχτά ενάντια στο καθεστώς της Χούντας. Στις 21 Απριλίου του 1972 γίνεται μια πολύ μεγάλη φοιτητική διαδήλωση στα Προπήλαια,
Την Πρωτομαγιά του 72 γίνεται μια απόπειρα διαδήλωσης στην πλατεία Κοτζιά μετά από μια εκδήλωση της Φοιτητικής Ένωσης Κρητών, η οποία καταστέλλεται πολύ άγρια από την αστυνομία και τις δυνάμεις ΕΣΑ. Άρα ήδη το 72, στις αρχές του 72, από την υπόγεια ζήμωση που υπήρχε πριν στο Πανεπιστήμιο, το φοιτητικό κίνημα περνάει στην ανοιχτή διαμαρτυρία και χρησιμοποιώντας πλέον όχι τις νομικίστικες μεθόδους, για παράδειγμα για την προσφυγή στα δικαστήρια με συλλογή υπογραφών για τα στημένα δουσού, αλλά αξιοποιώντας τα όπλα των συγκεντρώσεων, των διαδηλώσεων, και είναι τα πρώτα βήματα ορίμανσης του φοιτητικού κινήματος. Οι εκλογές εν τέλει, οι φοιτητικές αυτές εκλογές που είχε ανακοινώσει ο Παπαγγελής, γίνονται τον Νοέμβρη του 1972 και είναι εκλογές προφανώς που στηρίζονται στη βία και την οθεία. Και μάλλον ήταν και η τελευταία νίκη των χουντικών δυνάμεων μέσα στο Πανεπιστήμιο, που καταφέρνει να εκλέξει τα περισσότερα διοικητικά συμβούλια, αλλά είναι πλήρως απονομιμοποιημένα αυτή τη φορά από την πλειοψηφία των φοιτητών και των φοιτητριών, ενώ αντίθετα κάθε εκδήλωση είτε τοπικού συλλόγου φοιτητών είτε κάποια διαμαρτυρία ενός φοιτητικού συλλόγου αρχίζει να παίρνει πολύ μαζικά και μαχητικά χαρακτηριστικά. Και άρα από εκεί, ειδικά μετά τις εκλογές του Φλεβάρη του 1973, αρχίζει και υπάρχει μια, διαρκής κλιμάκωση των αγώνων. Το Νοέμβρη του 1972, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Το Φλεβάρη μετά του 1973, βλέποντας η Χούντα αυτή την κατάσταση, επιστρατεύει περίπου 143 γνωστούς συνδικαλιστές του φοιτητικού κινήματος. Αυτό ήταν μια κίνηση μάλλον απέλπιδας προσπάθειας καταστολής του φοιτητικού κινήματος και δεν ήταν και καθόλου, πώς να το πω, δεν είναι να την πάρει κανένα στα ψηλά γράμματα. Σκεφτείτε ας πούμε σήμερα και στην κατάσταση που βρίσκονται σήμερα τα πανεπιστήμια, τι πλήγμα θα ήταν για την ριζοσπαστική ας πούμε αριστερά, 150 συνδικαλιστές με εμπειρία κτλ. Να στέλνονταν στο στρατό με το έτσι θέλω για να μην έχουν δυνατότητα παρέμβασης μέσα στο πανεπιστήμιο. Παρ' όλα αυτά κάθε τέτοια κίνηση που προσπαθούσε να κάνει η Χούντα λειτουργούσε στην πραγματικότητα εναντίον της, δυναμώνοντας τους αγώνες των φοιτητών. Η πρώτη μεγάλη στιγμή του φοιτητικού κινήματος είναι στις 21 Φλεβάρι του 1973 με την πρώτη κατάληψη της νομικής. Πέρα από τη μαζικότητα της ίδιας της κατάληψης, από κυρίως που ξεκίνησε από φοιτητές της φυσικομαθηματικής και της φιλοσοφικής, η κατάληψη πήρε άμεσο πολιτικό χαρακτήρα. Ήταν η πρώτη φορά που στους δρόμους της Αθήνας ακούστηκε με τόσο μαζικό τρόπο το σύνθημα «Κάτω η Χούντα». Δεν ήταν το φοιτητικό σύνθημα, δεν ήταν μόνο οι δημοκρατικές εκλογές για τα δουσού, δεν ήταν μόνο κάποια δικαιώματα των φοιτητών, αλλά ήταν τα συνθήματα «Κάτω η Χούντα», «Έξω οι Αμερικάνοι», και ήταν μια κατάληψη η οποία μέχρι το απόγευμα είχε φτάσει περίπου να έχει γύρω από την νομική περίπου 30.000 άτομα, με πάρα πολλούς εργαζόμενους αλλά και υπαλλήλους που πήγανε για στήριξη στους φοιτητές όταν σχόλασαν από τις δουλειές τους, και είναι μάλλον το σημάδι που αρχίζει και δημιουργείται και σπάει ο πάγος της τρομοκρατίας και δημιουργείται μια πολύ μεγάλη ρογμή στο καθεστώς της δικτατορίας. Υπάρχουν ήδη εσωτερικές συγκρούσεις. Η σύγκρουση μεταξύ ρεφορμιστών και επαναστατικής αριστεράς που περιέγραφε ο Χρήστος πριν αρχίζουν να υπάρχουν. Με αυτόν τον τρόπο, με την ηγεμονία των δυνάμεων της ΑΝΤΙΕΦΕΕ και του ΡΙΓΑ που είχαν εκλεγεί στις επιτροπές αγώνας στις προηγούμενες φοιτητικές εκλογές, με δικιά τους ευθύνη συνθηκολογούν με τη σύγκλιτο ότι παιδιά, ok, θα φύγετε και δεν θα σας πειράξει κανένας. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, αυτό δεν έγινε. Ακολούθησε ένα όργιο τρομοκρατίας όταν οι φοιτητές αποχώρησαν από την νομική και οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν μέχρι το απόγευμα. Στις 20 Μαρτίου πάλι το 1973 υπάρχει πάλι μια δεύτερη ηρωική κατάληψη της νομικής, πάλι με τα ίδια συνθήματα κτλ. Αλλά αυτή τη φορά το καθεστώς ήταν έτοιμο και δεν υπήρξε διαδικασία συνθηκολόγηση, συζήτηση με τη συγκλήτου, αλλά η αστυνομία μαζί με την ΕΣΑ και μαζί με φασίστες εισβάλλουν στη νομική, συλλαμβάνουν και τσακίζουν στο ξύλο τους φοιτητές και όσους άλλους συγγνώμη, συμμετείχαν στην κατάληψη.
Και ενώ κανένας θα μπορούσε να φανταστεί ενδεχομένως ότι η επίθεση αυτή της Χούντας θα μπορούσε να λυγίσει την αντίσταση των φοιτητών, σε μια πανφοιτητική συγκέντρωση τον Μάιο του 1973, που είναι και το τέλος περίπου της φοιτητικής χρονιάς, η ανακοίνωση καταλήγει με το εξής. Με ένα χρόνο αγώνα μάθαμε να διεκδικούμε τα δίκαιά μας, να απομονώνουμε τους τρομοκράτες, να αποδυναμώνουμε τα καταπιεστικά διατάγματα που μας καταδυναστεύουν, να αποφασίζουμε συλλογικά και δημοκρατικά, εμπειρία που μας έλειπε 6 χρόνια τώρα, να ελπίζουμε ύστερα και από αυτά τα πιο αμάθρωπα χτυπήματα. Εμείς δεν θα υποστήλουμε τη σημαία μας, με τον νέο χρόνο θα την ξεδιπλώσουμε για να ξαναρχίσουμε τον αγώνα μας. Άρα φαίνεται ότι όλα αυτά τα χτυπήματα της Χούντας στην πραγματικότητα δυναμώνουν, λειτουργούν ως, πώς το λένε, ντουρώνουν ακόμα περισσότερο το φοιτητικό κίνημα. Υπάρχει ανάμεσα στις δυνάμεις του φοιτητικού κινήματος, υπάρχουν πάρα πολλοί ανένταχτοι συνδικαλιστές, οι οποίοι επηρεάζονται από τις οργανώσεις της επαναστατικής αριστεράς. Μέχρι το καλοκαίρι χοντρικά του 1973 είναι αρκετά πιο μειοψηφικές οι δυνάμεις της επαναστατικής αριστεράς σχέση με τις δυνάμεις αντιεφαιέ και του ΡΙΓΑ. Πέρα από τον ανοιχτό πολιτικό αγώνα υπάρχει και άλλο ένα βασικό διαχωριστικό στοιχείο, ενώ τον ανοιχτό πολιτικό αγώνα και τη σύνδεση των φοιτητικών ετοιμάτων με την ανάγκη ανατροπής της δικτατορίας, υπάρχει και άλλο ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στις οργανώσεις της επαναστατικής αριστεράς. Και ιδιαίτερα και της ΟΣΕ αλλά και διάφορων άλλων τροτσκιστικών ή τροτσκίζοντων ομάδων κτλ. Η επιμονή στη σύνδεση των φοιτητών με το εργατικό κίνημα και η επιμονή ότι η υπόθεση της ανατροπής της δικτατορίας θα είναι η υπόθεση ενός μαζικού κινήματος εργατών και νεολαίας. Και είναι στην πραγματικότητα από εκείνο το καλοκαίρι και μετά από αυτές τις καταλήψεις οι οργανώσεις επαναστατικής αριστεράς πλέον ξεπερνάνε τα όρια μικρών προπαγανδιστικών ομάδων και αρχίζουν και μπορούν να παίξουν καταλυτικό ρόλο για τον πολιτικό προσανατολισμό του φοιτητικού κινήματος. Το τελευταίο σημείο είναι η εξέγερση, θα μιλήσω 5 λεπτάκια παραπάνω. Είναι γνωστό νομίζω σε όλους και σε όλες ότι η εξέγερση του Πολυτεχνείου ξεκίνησε περίπου τυχαία. Υπήρχαν συνελεύσεις στις 14 Νοέμβρη του 1973 και στη νομική και στο Πολυτεχνείο. Υπάρχει πληροφορία κάποια στιγμή στη συνέλευση της νομικής ότι υπάρχουν δυνάμεις αστυνομίας που περικυκλώνουν το Πολυτεχνείο. Υπάρχει, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα του συνδικαλιστή, ενός ανένταχτος συνδικαλιστή που επηρεάζεται από την επαναστατική αριστερά, κάνει την πρόταση να διακοπεί συνέλευση και να πάμε στο Πολυτεχνείο. Υπάρχει εκεί μια κόντρα. Οι αντιεφαιέ και ο ΡΙΓΑΣ δεν θέλουν να γίνει αυτό. Διακόπτεται τελικά η συνέλευση, φεύγουν γύρω στα 400 άτομα, πάνε στο Πολυτεχνείο, τις παίζουν λίγο με την αστυνομία και αρχίζουν και καταλαμβάνουν το Πολυτεχνείο. Το τυχαίο μάλλον είναι περισσότερο έκφραση ότι η κατάσταση ήταν όρημη. Ότι είχε οριμάσει πλέον η συνθήκη για να υπάρξει μια μαζική έκφραση της αγανάκτησης απέναντι στη Χούντα. Εδώ ξαναυπάρχει λάθος εκτίμηση του χουντικού καθεστώτος. Το χουντικό καθεστώς έχοντας εικόνα περίπου των εκλογών του 1972, όπου την πλειοψηφία των επιτροπών αγώνα, την πλειοψηφία στις επιτροπές αγώνα έχουν η αντιεφαιέ και ο ΡΙΓΑΣ, και γνωρίζοντας ήδη ότι και το ΚΚΕ και το ΚΚΕ εσωτερικού δουλεύουν στη γραμμή της Εθνικής Αντιδικτατορικής Ενότητας, Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας επίσης, στηρίζουν στην πραγματικότητα τη γραμμή φιλελευθερωποίησης, υπάρχουν και σημειώματα της ασφάλειας που λένε ότι μην ανησυχείτε, το φοιτητικό κίνημα καθοδηγείται από το ΚΚΕ και το ΚΚΕ εσωτερικού, αυτά τα κόμματα δεν θέλουν την άμεση ανατροπή του καθεστώτος, δεν έχουν τέτοια γραμμή, θέλουν να περιοριστούν σε φοιτητικά συνθήματα, οπότε μάλλον η κατάληψη αυτή θα λήξει, δεν θα κρατήσει πολύ κτλ. Ακόμα και το τελεσίγραφο της Χούντας 14 Νοέμβρη, νομίζω ότι λέει με τίτσι στις 15 υπάρχει και μήνυμα της αστυνομίας, εντάξει κάντε την κατάληψη, πείτε τα αιτήματά σας και μετά μπορείτε να διαλυθείτε ησύχως. Όμως αυτό ήταν τελείως κόντρα στις διαθέσεις του κόσμου. Ήταν τελείως κόντρα και στις διαθέσεις των φοιτητών που είχαν ριζοσπαστικοποιηθεί μέσα από αυτούς τους προηγούμενους αγώνες και τις πολύ σκληρές αντιπαραθέσεις με το χουντικό καθεστώς, και μέχρι το βράδυ
δηλαδή αρχίζει και σειραίει πάρα πολλοί κόσμος, πάνω από 20.000 κόσμος, λένε οι μαρτυρίες μέχρι το βράδυ. Η κατάληψη είναι γεγονός και ενώ οι δυνάμεις της αντιεφέγγειας του έχουν αποχωρήσει το πρωί, το βράδυ αναγκάζονται να επιστρέψουν. Το πώς σειραίει κόσμος νομίζω είναι συγκλονιστικό, κανένας να το διαβάσει στις μαρτυρίες. Ο σύντροφος ο Κατίτζαρος, ο οποίος πέθανε πριν λίγο καιρό, το έλεγε χαρακτηριστικά, κατάλαβα να συμβαίνει κάτι από τη στιγμή που βλέπω μαθητές. Ότι βλέπω μαθητές από γειτονιές της Αθήνας μακριά από το κέντρο και καταλαβαίνω ότι κάτι αρχίζει να παίζει. Και λέει εντάξει ήταν 5, 10, 20 χιλιάδες την πρώτη μέρα, 100 χιλιάδες την δεύτερη μέρα, την τρίτη μέρα έχανε η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Παρόλα αυτά υπάρχουν σίγουρα δεκάδες χιλιάδες εργάτες που κινητοποιούνται και η κατάληψη του Πολυτεχνείου είχε τα πάντα. Όσοι και όσες έχουμε μια εξειδανικευμένη εικόνα για το τι ήταν η κατάληψη του Πολυτεχνείου, θα απογοητευτούμε πάρα πολύ όταν δούμε τις μαρτυρίες. Με ποια έννοια το λέω. Αυτά που πολλές φορές μπορεί να έχουμε συζητήσει σε αμφιθέατρα. Πολύ ωραίες αντιπαραθέσεις για το τελευταίο σημείο της απόφασης της συνέλευσης. Πολύ ωραίες αντιπαραθέσεις για κομματικές γραμμές. Ο ίδιος ο Δαφέρμος, όντας πολύ ενεργός συνδικαλιστής, λέει ότι εγώ βαριόμουν αυτές τις αντιπαραθέσεις. Βαριόμουν να με αφήνουν αδιάφορο και πήγαινα να βοηθήσω στην κλινική, να βοηθήσω στο τυπογραφείο, να βοηθήσω στα κάγκελα, ας πούμε, στο μοίρασμα των προκηρύξεων, στο να φωνάζουμε συνθήματα κτλ. Την ίδια ώρα είχε πάρα πολύ έντονη συλλογικότητα, πάρα πολύ έντονη την αυτοθυσία, πάρα πολύ έντονη την αλληλεγγύη μεταξύ των φοιτητών και των φοιτητριών. Ακόμα και αυτοί που μετά λέγανε ότι 350, ακόμη και με τους κουκουέδες που λέγανε ότι ήταν προβοκάτορες αυτοί που φύγανε από την νομική, τις μέρες του Πολυτεχνείου υπήρχε η αίσθηση μεταξύ αυτών που ήταν μέσα στην κατάληψη ότι είμαστε όλοι σύντροφοι και συντρόφισσες. Γιατί όλοι παρά τις διαφωνίες μας παλεύουμε απέναντι σε έναν πολύ σκληρό εχθρό και πρέπει πάση θυσία παρά τις διαφωνίες να μείνουμε μαζί. Γινόντουσαν και τότε συσκέψεις, υπήρξαν αντιπαραθέσεις για τον προσανατολισμό της κατάληψης. Θα τα πω πολύ σύντομα γιατί έχω ήδη μιλήσει πολύ. Στην αρχή του Πολυτεχνείου εκλέγεται μια προσωρινή συντονιστική επιτροπή. Δεν είναι η συντονιστική επιτροπή της κατάληψης που είναι το βράδυ που παίρνουν τα τάγκς, η οποία όμως αντιπροσωπεύει άλλους σχετισμούς. Αντιπροσωπεύει τους σχετισμούς του 72. Πλέον μέσα από τη διαδικασία της ριζοσπαστικοποίησης και των αγώνων και των καταλήψεων της νομικής, ο συσχετισμός αυτός έχει αλλάξει πάρα πολύ και στην πραγματικότητα τη λύση τη δίνουν οι κατάκοποι αγωνιστές που ήταν και τις τρεις μέρες στο Πολυτεχνείο, που είχαν φάει τα ξύλα τους προηγούμενους μήνες κτλ. Περιγράφεται σε πάρα πολλές μαρτυρίες το πώς προσπαθούσε και ο Ρήγας και η ΑΔΕΦΕ να κάνουν συσκέψεις σε μια γραμμή απαγκίστρωσης από την κατάληψη του Πολυτεχνείου, συσκέψεις τελεχών, μεταξύ των οποίων διάφορα γνωστά στελέχη σήμερα του ΠΑΣΟΚ, αλλά και της αριστεράς, όπου προσπαθούσαν, κάνανε συσκέψεις ο εκπρόσωπος της ΤΑΔΕ σχολής, ο εκπρόσωπος της Παραδίνα σχολής κτλ. Ότι η παιδιά πρέπει να τελειώσουμε την κατάληψη, να πάμε σε μαζικές διαδηλώσεις και να λήξουμε με την κατάληψη. Και υπήρχαν δυνάμεις επαναστατικής αριστεράς που λέγανε όχι, θα πρέπει να κρατήσουμε την κατάληψη μέχρι τέλος και εδώ είναι η ευκαιρία μας να τελειώσουμε με τη Χούντα. Αυτό που συμβαίνει είναι μια πραγματικά λαϊκή εξέγερση κτλ. Εάν αυτό δεν είχε συναντηθεί με τις διαθέσεις και των φοιτητών που αγωνίζονταν και με τους εργάτες και τον λαό της Αθήνας, που πλέον δεν ήταν μόνο γύρω από το Πολυτεχνείο, αλλά στην πραγματικότητα ήταν όλο το κέντρο της Αθήνας, από εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές, αυτή η γραμμή δεν θα μπορούσε να είχε περάσει. Ήταν η πολιτική γραμμή που μπορούσε να είναι, πώς να το πω, να εκφράσει πολιτικά το λαϊκό αίσθημα. Το λαϊκό αίσθημα με μαζικό τρόπο και την αγανάκτηση απέναντι στη Χούντα και το αίτημα να τελειώσουμε τώρα με τη δικτατορία. Και σε αυτό παίξανε πολύ μεγάλο ρόλο όχι στις σκέψεις τελεχών, απέναντι σε αυτές οργανώθηκαν γενικές συνελεύσεις. Γενικές συνελεύσεις των φοιτητικών συλλόγων, όπου με τον πιο δημοκρατικό τρόπο όλοι αυτοί που όλη μέρα ήταν στα κάγκελα, που ήταν στις κλινικές, που ήταν στα μεγάφωνα κτλ. Συζητούσαν ισότιμα για το ποια πρέπει να είναι τα αιτήματα, ποια θα είναι η πορεία της κατάληψης
κτλ. Το τέλος της κατάληψης του Πολυτεχνείου είναι γνωστό. Αυτό που μπορεί να μην είναι τόσο γνωστό είναι ότι η πολεμική αντιπαράθεση με τους εργάτες και την νεολαία της Αθήνας από το καθεστώς δεν ήταν η πρώτη επιλογή. Η πρώτη επιλογή ήταν η επίθεση της αστυνομίας. Με ελεύθερους σκοπευτές, με τα κρυγόνα, με επιθέσεις στις πύλες του Πολυτεχνείου και, και όλες οι επιθέσεις αποκρούστηκαν από τους καταληψίες. Η ίστατη προσπάθεια των καταληψιών ήταν η συναδέλφωση με τους φαντάρους και στο βιβλίο του Αντώνης και σε άλλα, κείμενα μαρτυρίες περιγράφεται ότι η πλειοψηφία των φαντάρων ήταν σχεδόν ντροπιασμένη, απλά βγάζανε τους φοιτητές απ' έξω και όλη τη βρώμικη δουλειά την κάνανε οι εσατζίδες και οι φασίστες. Και η τελευταία υπογραφή ματωμένη στην εξέγερση του Πολυτεχνείου μπαίνει την επόμενη μέρα, όπου σε πάρα πολλές γειτονίες της Αθήνας αλλά και στο κέντρο ξεσπούν εργατικές διαδηλώσεις. Εργατικές διαδηλώσεις όπου πάλι το χουντικό καθεστώς ξαναβγάζει τα τάξη στον δρόμο για να μπορέσει να σταματήσει την εξέγερση. Περισσότερο αυτό έμοιαζε μάλλον με μια κίνηση ενός πληγωμένου ανθρώπου, ο οποίος προσπαθεί έστω και την ίστατη στιγμή να κερδίσει τη μάχη. Το μόνο σίγουρο ήταν ότι εκείνες τις μέρες γράφτηκε με το αίμα των αγωνιστών της εποχής και στο Πολυτεχνείο και την επόμενη μέρα στους δρόμους της Αθήνας άρχισε να γράφεται το τέλος της δικτατορίας.